Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και συνδεόμαστε με τον Ζήση Μούσιο, ο οποίος βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, στο ύψος της Χαλιβουργικής, για να δούμε, Ζήση, πώς ολοκληρώνεται, πώς πάει η επιστροφή των εκδρομένων του Πάσχα. Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, κυρίως στο οδικό δίκτυο, την Εθνική Οδό Κορίθου Αθηνών, στην επιστροφή, στο ρεύμα της επιστροφής λοιπόν, όπου το πρόβλημα ξεκινά από τα διόδια της Ελευσίνας και εκεί τέσσερις λωρίδες γίνονται δύο, αλλά γίνεται ακόμα μεγαλύτερο εδώ που βρισκόμαστε στο ύψος της Χαλιβουργικής, εδώ που τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επιστροφή. Υπάρχει έντονη κίνηση, ένα και ένα στενοφόρο τώρα και δυστυχώς, όπως μπορείτε να καταλάβετε και εσείς, ο ήχος δεν θα είναι πολύ καλός. Αλλά αυτό που μας λένε από την τροχιά είναι ότι είναι στο δρόμο, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν λίγο την κίνηση των οχημάτων. Mm-hmm. Η ουρά των αυτοκινήτων από εδώ φτάνει μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας. Πράγμα που σημαίνει ότι οι οδηγοί οι οποίοι θα επιλέξουν να έρθουν από εδώ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υπομονετικοί. Να πούμε ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα στην είσοδο από την Λαμία. Εκεί στα διόδια των Αφιθινών υπάρχει κίνηση, αλλά η ταχύτητα είναι λίγο μεγαλύτερη. Εδώ θα πρέπει να κρατήσουν την υπομονή τους οι οδηγοί, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επακούν στις εντολές τροχιάς και από εκεί και πέρα σε μια ανάσα θα βρίσκονται και πάλι πίσω στο λεκανοπέδιο. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή από το λιμάνι του Πειραιά, 41 πλοία παντός τύπου είναι στο πρόγραμμα να έρθουν σήμερα και να δέσουν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά. Και εκεί οι άντρες του λιμενικού βρίσκονται σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν την γρήγορη αποβίβαση των οχημάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία. Καλή επιστροφή λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους. Ζήση Μούσιο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.